Αγαπητές και αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην πρώτη ψηφιακή τελετή απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σήμερα γιορτάζουμε 131 απόφοιτους της ανακήρυξης περίοδου Φεβρουαρίου 2020. Πριν ξεκινήσουμε, ενημερώνουμε για τα παρακάτω. Η τελετή απονομής μεταδίδεται ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Βιντεοσκοπείται και θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό. Το υλικό θα δημοσιευθεί στα μέσα επικοινωνίας του Ιδρύματος και λόγω προβολής και ενημέρωσης του κοινού. Επίσης, παρακαλούμε θερμά όλους τους απόφοιτους που συμμετέχουν σήμερα μαζί μας να παραμείνουν στην ψηφιακή αίθουσα μέχρι την ολοκλήρωση της τελετής, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν την τελετή απονομής. Είσοδος Βρετανικών Αρχών και Κοσμητόρων Σχολών. Μαζί μας σήμερα ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος. Καλημέρα σας και καλωσορίσατε στην ψηφιακή τελετή απονομής διπλωμάτων μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων, ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας, αναπληρωτής καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας. Χαιρετισμούς πολλούς σε όλους τους παρευρισκόμενους στην τηλεδιάσκεψη, αλλά και σε όσους μας παρακολουθούν από μακριά μέσω της ζωντανής μετάδοσης. Ο αντιπρίτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητής Νικόλαος Καλλίτρακας Κόντους. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους και εύχομαι μια αντίστοιχα επιτυχημένη πορεία στη ζωή τους. Ο αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης Μιχαήλ Ζερβάκης. Καλημέρα σας και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην ψηφιακή τελετή απονομής και να δώσω συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους αποφοίτους μας και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή σταδιοδρομία. Επίσης μαζί μας είναι για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωπουνίδης, αναπληρωτής Κοσμήτωρα. Κύριε Ζωπουνίδη, μας ακούτε? Ναι. Καλημέρα σας. Μία μεγάλη μέρα για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η σημερινή, που δίνει στην ελληνική κοινωνία τους ανθρώπους επιστήμονες που θα την οδηγήσουν σε καλύτερους λεωφόρους της ανάπτυξης, του πνεύματος και της ευημερίας. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι μαζί μας ο Κοσμήτωρας, καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μανούτσοβλου. Καλή σας ημέρα. Θερμά συγχαρητήρια που καταφέρατε και περατώσατε αυτό το έργο της ζωής σας. Να ευχηθούμε η επόμενη απονομή να είναι όπως πραγματικά της αξίζει, διαζώσεις, να σας χαρούμε και από κοντά. Να είστε καλά, να συνεχίσετε δυναμικά σε ό,τι θελήσετε και στοχεύσετε στη ζωή σας. Ένα συγχαρητήρια και στους γονείς για τις θυσίες που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και ένα εύγε σε όλους εσάς που τα καταφέρατε και ευχόμαστε να συνεχίσετε να τα καταφέρνετε το ίδιο αντάξια στη ζωή σας. Να είστε καλά. Επίσης μαζί μας είναι ο Κοσμήτωρας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο καθηγητής Αθανάσιος Διάβας. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους διπλωματούχους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Κοσμήτωρας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια σε όλους και στις οικογένειές σας για όλο αυτό το δρόμο και όλα αυτά που προσπαθήσατε αυτά τα χρόνια. Τις καλύτερες μου ευχές. Και για τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, ο Κοσμήτωρας της Σχολής, καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους αποφοίτους μας και στις οικογένειές τους. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα για ό,τι και να κάνουν στον επαγγελματικό τους βίο. Τους εύχομαι συγχαρητήρια και πάλι και υγεία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για την επίσημη ανάρξη της τελετής, παρακαλώ τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή κύριο Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, να απευθύνει τον πρώτο ψηφιακό χαιρετισμό. Αγαπητοί απόφοιτοι
αγαπητοί συγγενείς και φίλοι των αποφύτων μας. Η σημερινή απονομή των διπλωμάτων μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης λαμβάνει χώρα κάτω από πολύ ιδιάζουσες συνθήκες, καθώς δεν εξέλιπαν ακόμη οι κίνδυνοι μετάδοσης του κορονοϊού, τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας με κοινή υπουργική απόφαση εξέδωσαν οδηγίες προς τα πανεπιστήμια που δεν επιτρέπει να οργανώσουν την τελετή απονομής των διπλωμάτων με φυσική παρουσία. Όλοι μας αισθανόμαστε πλήρως την απογοήτευση από την αδυναμία μας αυτή. Εξάλλου και για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η απονομή διπλωμάτων είναι μια πολύ σημαντική τελετή, καθώς επισφραγίζεται η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών και φοιτητριών μας και αποδίδονται αυτοί στην κοινωνία ως διπλωματούχοι μηχανικοί. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Στη χώρα μας, τα έγκαιρα μέτρα απέδωσαν καρπούς, αλλά οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι ακόμη απρόβλεπτες. Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη των επιστημονικών προσεγγίσεων στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων. Τα πανεπιστήμια και οι φορείς έρευνας βρέθηκαν στο κέντρο της παγκόσμιας άμυνας κατά της πανδημίας. Στα χέρια και στο μυαλό των επιστημόνων και των ερευνητών εναποθέτει ο κόσμος τις ελπίδες για να βγει η ανθρωπότητα από τη σύγχρονη αυτή κρίση. Το Πολυτεχνείο Κρήτης μπόρεσε και ανταπεξήλθε στη μεγάλη αυτή κρίση αποτελεσματικά. Όλη η διδασκαλία των μαθημάτων μεταφέρθηκε επιτυχώς από την τάξη σε συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Η συμμετοχή και ανταπόκριση διδασκόντων και διδασκομένων ήταν εξαιρετική, συμβάλλοντας την προσπάθεια της μη απώλειας του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι υπηρεσίες του Πολυτεχνείου λειτουργήσαν αποτελεσματικά με σημαντικό μέρος του προσωπικού να εργάζεται εξ αποστάσεως. Για όσους φοιτητές επέλεξαν να μείνουν στα Χανιά, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας παρέμειναν ανοιχτές, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Παράλληλα, η πολυτεχνική μας κοινότητα συνέβαλε στην παραγωγή μέσω της διάστατης εκτύπωσης σε εργαστήρια του Ιδρύματος, της προστατευτικής προσωπίδας Thorax TUC για το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της διάδοσης του κορονοϊού. Πάνω από 500 προσωπίδες παρήχθησαν και παραδόθηκαν δωρεάν σε δομές και επαγγελματίες υγείας καθώς και σε κοινωνικές δομές, ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ανάγκες τους σε μέτρα προστασίας. Επίσης, το Πολυτεχνείο Κρήτης συνέβαλε στη συνεργασία και παροχή οικονομικής στήριξης προς το Νοσοκομείο Χανίων για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, με πόρους προερχόμενους τόσο από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας, όσο και από το Σύλλογο Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Όλοι εμείς είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είμαστε υπερήφανοι για τους φοιτητές μας και τους αποφύτους μας που τα καταφέρνουν θαυμάσια σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Ευχόμαστε σε όλους εσάς που αποφοιτείτε σήμερα να ανοίξετε τα φτερά σας με επιτυχία προς τους επόμενους στόχους σας. Συγχαρητήρια σε εσάς και στις οικογένειές σας. Κύριε Τρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χαιρετισμό σας. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να παραβρίσκεται μαζί μας ο Υπουργός Παιδείας, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Χανίων και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Βασίλειος Τικαλάκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλώ για τον χαιρετισμό σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμπληρώσω και καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και χαίρομαι πραγματικά πολύ που σήμερα, έστω και με αυτόν τον τρόπο και διαδικτυακά, βρίσκομαι στο γνώριμο περιβάλλον Πολυτεχνείου Κρήτης ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους και αποφύτους. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που παρευρίσκομαι στην πρώτη φορά ψηφιακή απονομή διπλωμάτων στους αποφύτους του Ιδρύματος, η οποία έχει αναβληθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, και να σημειώσω ότι η προστασία της δημόσιας υγείας ήταν από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης η πρώτη μας, το πρώτη στο μέλημά μας στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας. Οι μήνες που πέρασαν ήταν για όλους μας μια δύσκολη δοκιμασία. Πολλά δρομολογημένα σχέδια ανατράπηκαν
κληθήκαμε να ανταποκριθούμε σε συνθήκες έκτακτες, βιαστικές, με πρωταρχικό στόχο να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να μην διακινδυνεύσει η ολοκλήρωση του εξαμήνου. Πετύχαμε πολλά περισσότερα από αυτό. Η υλοποίηση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα και η ανταπόκριση της ακαδημαϊκής κοινότητας όλων σας ήταν υποδηματική. Καλύψαμε ταχύτατα και ομονώντας ένα σημαντικό μέρος της απόστασης που μας χώριζε στη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων από άλλες χώρες πολύ πιο προχωρημένες σε αυτόν τον τομέα. Η εμπειρία αυτή συνιστά μια χρήσιμη παρακαταθήκη για το Πανεπιστήμιο του αύριο. Κυρίως όμως αυτό που καταφέραμε ήταν ότι επιβεβαιώσαμε τη δυναμική, την ευελιξία και τη δημιουργικότητα των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αποδείξαμε τι αξίζει και πόσα μπορεί να πετύχει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι ένα στοίχημα που κερδίσαμε όλοι μαζί με πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης. Αυτό το υψηλό αίσθημα ευθύνης και το επιστημονικό του επίπεδο απέδειξε και το Πολυτεχνείο Κρήτης με την παραγωγή και διάθεση των προστατευτικών προσωπείων το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους διευθυντές, τα μέλη των ομάδων, των εργαστηρίων που σχεδίασαν, παρήγαγαν και συναμολόγησαν αυτό το τόσο σημαντικό προϊόν για τη θωράκιση του υγειονομικού προσωπικού και την προάσπιση του αγαθού της δημόσιας υγείας. Αποδείξατε ότι βρίσκεστε σε απόλυτη ετοιμότητα και με έμπρακτο τρόπο συμβάλλατε στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό της νόσου. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Όχι μόνο για τον έλεγχο της πανδημίας και την προσαρμογή μας στη νέα πραγματικότητα, αλλά και για να γυρίσουμε σελίδα στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Έχουμε χρέος να βοηθήσουμε τους φοιτητές μας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εφόδια και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών που θα καθιστούν πιο ισχυρά και ανταγωνιστικά τα πτυχία τους. Οι αλλαγές που προωθούμε στην ανώτατη εκπαίδευση, μέρος των οποίων συζητούνται αυτές τις μέρες στη Βουλή και είναι υποψήφιση, αποσκοπούν να υπηρετήσουν το όραμά μας για εξωστρεφή, δυναμικά και σύγχρονα ανώτατα ιδρύματα. Ιδρύματα πραγματικά αυτοδιοίκητα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σε κοινό βηματισμό με τα καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων αποκτά κίνητρα για να βελτιώσει και να αξιοποιήσει το επιστημονικό του έργο. Και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό που η ακαδημαϊκή κοινότητα συντάσσεται στη μεγάλη της πλειοψηφία με το πνεύμα αυτών των αλλαγών. Θα κλείσω απευθυνόμενο σε αυτούς τους οποίους ανήκει πραγματικά αυτή η μέρα. Τους νέους και τις νέες απόφοιτους μηχανικούς που σήμερα βλέπουν να ολοκληρώνεται και να επιβραβεύεται ο αγώνας τους. Γνωρίζω από πρώτο χέρι την τοπιώδη σας προσπάθεια και τη σημαντική δουλειά που γίνεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνεχίστε το ταξίδι της γνώσης. Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις, εξερευνήστε τις δυνατότητές σας και αναμετρηθείτε με αυτοπεποίθηση με τις δυσκολίες. Όλοι εμείς, όπως βεβαίως και οι οικογένειές σας που σας στήριξαν, είμαστε περήφανοι. Θερμά συγχαρητήρια και σας εύχομαι από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και προκοπή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια στο έργο σας. Όπως ήδη υπόθηκε, το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν τον δικό τους ρόλο την περίοδο της πανδημίας. Ο κύριος Πρίτανης ήδη αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός στην ομάδα Θόραξ TUC. Η ομάδα Θόραξ TUC, αποτελούμενη από εθελοντές καθηγητές, φοιτητές και προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε μια συλλογική δράση και με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς, προχώρησε στην παραγωγή 700 προστατευτικών προσωπείων που δόθηκαν σε δομές υγείας, κυρίως της Κρήτης, αλλά όχι μόνο. Μαζί μας έχουμε σήμερα δύο μέλη της ομάδας. Θα ακούσουμε πρώτα τον επίκουρο καθηγητή Αλέξανδρο Βαζάκα, διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης από τη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών. Θα μας δώσει λεπτομέρειες για το έργο της Thorax TUC. Κύριε Βαζάκα, έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τους αποφύτους μας. Ήθελα να θα σας κάνω μια πολύ σύντομη έτσι, παρουσίαση της όλης προσπάθειας που έγινε στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, την βλέπουμε. Μια χαρά.
Ένα λεπτάκι. Πρόκειται λοιπόν για μια συλλογική προσπάθεια εργαστηρίων, μελών ΔΕΠ, της διοίκησης και φοιτητών για την παραγωγή αυτής της προσωπίδας, η οποία ουσιαστικά δίνει επιπλέον προστασία και ασφάλεια στο προσωπικό υγείας των διαφόρων ιδρυμάτων που βρίσκονται, όπως υπόθηκε ήδη, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Ένα μικρό χρονικό της προσπάθειας αυτής είναι ότι ουσιαστικά 10 Μαρτίου ληφθήκαν τα πρώτα μέτρα για περιορισμό του ιού. Στις 23 Μαρτίου είχαμε τη γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Πάρα πολύ άμεσα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οργανώθηκε η ομάδα και ξεκίνησε η παραγωγή του πρώτου πρωτοτύπου, της πρώτης, ας πούμε, παραλλαγής αυτής της προσωπίδας. Άμεσα, εν συνεχεία, αυτή διορθώθηκε και βελτιστοποιήθηκε μετά από επαφές που είχε η ομάδα με το νοσοκομείο και τους γιατρούς. Και εν συνεχεία προχωρήσαμε σε διάχυση αυτού του σχεδίου και στις 7 Απριλίου είχαμε την πρώτη παράδοση 65 τεμαχίων στο νοσοκομείο Χανίων και 31 τεμαχίων στα προγράμματα του Δήμου Βοήθεια του Σπίτι και στο γυροκομείο Χανίων. Αυτή η προσπάθεια, οι παραδόσεις τέλος πάντων σε φορείς ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου με άλλη μια παράδοση στο νοσοκομείο, 50 τεμαχίων στο νοσοκομείο Χανίων. Η παραγωγή συνεχίστηκε, υπάρχει λοιπόν κάποιο απόθεμα προσωπίδων και έληξε μόλις πρόσφατα στις 29 Μαΐου. Φυσικά η ομάδα είναι σε ετοιμότητα, οποτεδήποτε χρειαστεί. Η υποδομή υπάρχει τώρα πλέον και είναι μάλιστα σε πλήρη λειτουργία και συντονισμό, ούτως ώστε αν ξαναχρειαστεί να συνδράμει. Τώρα τα συνεργαζόμενα εργαστήρια ήταν το εργαστήριο σχεδιασμού με ηλεκτρονικό υπολογιστή με διευθυντή τον κύριο Μπιλάλη από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, το εργαστήριο ψηφιακών κατασκευών και ταχύτητας πρωτοτυποποίησης, διευθυντή τον Αλέξανδρο Βαζάκα από τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, εργαστήριο δομημένου περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας με υπεύθυνη εργαστηρίου την κυρία Διονυσία Κολοκοτσά, αναπληρώτρια καθηγήτρια από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, το εργαστήριο βιομηχανικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων, διευθυντή τον κύριο Σταύρο Παπαευθυμίου από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και βέβαια η ερευνητική ομάδα TUSER με υπεύθυνο της ομάδας τον κύριο Τσουρβελούδη, καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ο οποίος πρέπει να αναφέρουμε ότι είχε κέριο ρόλο στο συντονισμό όλης αυτής της προσπάθειας. Η τρισδιάστατη εκτύπωση και η συναρμολόγηση του εν λόγω σχεδίου, της εν λόγω μάσκας, η ευθύνη για αυτό τέλος πάντων αναλήφθηκε από ορισμένα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα πρέπει να αναφερθούν ο κύριος Παύλος Κουλουριδάκης από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, η κυρία Γεωργία Ρουμπίνη Ιορδανίδου, εξωτερική συνεργάτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ο φοιτητής κύριος Νίκος Σαμαράς από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ο κύριος Χαράλαμπος Δουλαβεράκης, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, ο κύριος Κώστας Γομπάκης, εξωτερικός συνεργάτης από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκάκης, υποψήφιος διδάκτορας Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, και πρέπει ιδιαίτερα να γίνει μνήμα στον κύριο Θοδωρή Στεφανούλη, φοιτητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, μέλος της ομάδας TUSER, ο οποίος είχε αναλάβει κέριο ρόλο τόσο στη σχεδίαση και στην εκτύπωση, αλλά και στη συναρμολόγηση των τμήματων, των προσωπίδων. Και βέβαια, να αναφέρουμε εδώ και το επικουρικό έργο της γραμματείας της Σχολής ΜΠΔΕΛΤΑ, η οποία επίσης συνέδραμε στη συναρμολόγηση των τεμαχίων. Συνολικά παρήχθηκαν, όπως υπόθηκε, περί τις 700 προσωπίδες. Συνολικά, από όλα τα μηχανήματα που διατίθενται στο Ίδρυμα, είχαμε γύρω στις 2.300 ώρες εκτύπωσης. Οι μάσκες, οι προσωπίδες αυτές διατέθηκαν σε νοσοκομεία, κυρίως των Χανίων, κυρίως μάλλον της Κρήτης, και κυρίως το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος, αλλά και στο Ηράκλειο, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. Επίσης, σε κέντρα υγείας, Βάμου και Κισάμου, στον Ερυθρό Σταυρό, στο ΕΚΑΒ Χανίων, από κάποιες από αυτές τις παραδόσεις βλέπετε και φωτογραφίες. Επίσης, σε διάφορα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Χανίων και Ρεθύμνης, στο Γυροκομείο Χανίων, Οδοντιατρικό Σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, στο ΕΛΕΠΑΠ, στη ΔΕΔΙΣΑ και σε δημόσιες υπηρεσίες, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και στη ΔΟΗ Χανίων. Κλείνοντας να πω ότι και για μας ήταν μια πολύ έτσι, σημαντική εμπειρία όλο αυτό, ειδικά βλέποντας την ανταπόκριση στην πρώτη τελετή από το νοσοκομείο των Χανίων του διευθυντή κυρίου Μπέα, αλλά και του δημάρχου, του κυρίου Σημαντηράκη, πόσο ειλικρινά εξέφρασαν μια ευγνωμοσύνη για αυτή την προσπάθεια και το σίγουρα που έχει να κάνει σίγουρα με την καθεαυτό βοήθεια, αλλά όσο και την ψυχολογική στήριξη που είχαν ανάγκη, που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαζάκα, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για αυτή την αναλυτική παρουσίαση. Η πρωτοβουλία είναι πραγματικά αξιεπαινή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα επειδή έχουμε και τη συμμετοχή των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αναφέρατε τον Θοδωρή στον Στεφανούλη. Ο Θοδωρής λοιπόν είναι μαζί μας, είναι φοιτητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Είναι επίσης μέλος της γνωστής και πολυβραβευμένης ομάδας του UCECO Racing και θα μας δείξει την προσωπίδα θώραξη και ουσία από κοντά. Θοδωρή, Στεφανούλη, έχεις τον λόγο. Καλημέρα σας. Χαίρετε και από εμένα. Να συγχαρώ εκ μέρους μου τους φοιτητές που σήμερα παραλαμβάνουν το δίπλωμά τους. Ως φοιτητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και μέλος της ομάδας TGC Eco Racing, συμμετείχα στο έργο το οποίο αναφέρθηκε με συντονιστή τον κύριο Νικόλα Τσερβελούδη, κοσμήτρα Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Ασχολήθηκε κυρίως σε πρώτη φάση με τη σχεδίαση, που η οποία βασίστηκε σε έτοιμο μοντέλο που κυκλοφόρησε κατά το διάστημα της πανδημίας. Σαν Πολυτεχνείο Κρήτης δράσαμε άμεσα σε όλες τις ανάγκες που υπήρχαν, ώστε να καλύψουμε τυχόν χάσματα και σε προστασία των υγειονομικών φορέων. Η σχεδίαση ήταν απλή και λειτουργική. Ανταποκριθήκαμε μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή της σχεδίασης μέχρι τη στιγμή της κατασκευής και καταλήξαμε στο να φτιάχνουμε ένα μοντέλο το οποίο διαφοροποιείται σε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια από υπάρχουσα μοντέλα που κυκλοφορούν. Οι βασικές διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως προστασία από το πάνω τμήμα της προσωπίδας, την έχω δίπλα μου, η οποία δίνει έξτρα επιπλέον προστασία και επιπλέον έχουμε μια καλύτερη περιφερειακή προστασία από τυχόν στα γονίδια. Η σχεδίαση αυτή προέκυψε με τέτοιο τρόπο από τις συμβουλές που μας δώσανε οι αρμόδιοι από τους διάφορους υγειονομικούς φορείς, με στόχο να φροντίσουμε να κάνουμε ένα προϊόν που να είναι εύκολο στην παραγωγή, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πλέον και σαν σχολή που σωστικά εξυπηρετούμε στο κλάδο μας, να μπορούμε δηλαδή να το παράξουμε γρήγορα και εύκολα και ταυτόχρονα να είναι άμεσα λειτουργική. Αποτελείται από 4 τμήματα, τα 2 εκ των οποίων τυπώνονται μέσω 3D printer. Ο χρόνος σωστικά που χρειάζεται για να τυπωθούν κυμαίνεται γύρω στις 3 με 4 ώρες, ανάλογα με την επιθυμητή ποιότητα του προϊόντος. Επίσης, απαρτίζεται από το βασικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το σημείο που στηρίζονται όλα τα τμήματα της προσωπίδας. Απαρτίζεται από το κάτω τμήμα, που λειτουργεί σαν στηρικτικό τμήμα, το οποίο κρατάει κυρτή τη διαφάνεια και ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν οπτικό όριο, ώστε να γνωρίζει ο χρήστης μέχρι πού έχει προστασία. Ταυτόχρονα αποτελείται από την πλαστική ελαστική διαφάνεια, η οποία είναι το βασικό τείχος ανάμεσα στο χρήστη και τους άλλους χρήστες που κυκλοφορούν τέλος πάντων. Και κατά βάση έχουμε τον ελαστικό ημάντα, ο οποίος διαθέτει πολλαπλές τρύπες που να ρυθμίζεται ανάλογα με τη διαστάση του κεφαλιού του κάθε χρήστη. Αυτή εδώ είναι η προσωπίδα, η οποία πολύ ελαφριά και πολύ απλή στη χρήση της. Ο χρόνος για να σταρμολογηθεί κυμαίνεται στα 2 με 3 λεπτά. Και όσον αφορά το πώς τοποθετείται, τοποθετείται εύκολα στο κεφάλι και έχουμε μια βασική προστασία. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ και με ασφάλεια. Τέλεια. Κύριε Στεφανούλη και κύριε Βανζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση της ομάδας. Συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλα τα μέλη φυσικά. Και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένας από τους πρώτους αποφύτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Ήδη ακούσατε το όνομά του, είναι ο κύριος Γεώργιος Δέας, διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Καλημέρα σας, κύριε Δέα, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Πρίτανη, αντιπριτάνης και κοσμήτωρες των σχολών. Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητά μέλη των οικογενειών των φοιτητών. Αγαπητοί απόφοιτοι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, ανάμεσα στην μεγάλη οικογένεια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος ειλικρινά. Δηλώνω περήφανος απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, δηλώνω περήφανος διπλωματούχος, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Θα ήθελα από εδώ να εκφράσω ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ένα τριπλό μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη του Πολυτεχνείου στο νοσοκομείο. Στήριξη ηθική και υλική. Από το Σύλλογο Διδασκόντων, από τον Λογαριασμό Έρευνας και από την ομάδα Θόραξ, από τον κύριο Βαζάκα και από τον κοσμήτωρα τον κύριο Τσουρβελούδη. Στο πικ της πανδημίας, η ομάδα Θόραξ με αυτή την καταπληκτική προσωπίδα, επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό, γιατί έγιναν και άλλες προσπάθειες σημαντικές και αξιέπινες και από άλλους φορείς, αλλά πιστέψτε με, το παραχθέν προϊόν του Πολυτεχνείου, η προσωπίδα Thorax TUC του Πολυτεχνείου Κρήτης έκανε τη διαφορά. Και το είπε ο κύριος Βαζάκας, η ψυχολογική επίδραση στο πικ της πανδημίας, στους επαγγελματίες υγείας, στα τμήματα εχμής, στις COVID κλινικές, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στο isolation box, στη διαλογή και στις μονάδες συντατικής θεραπείας, η ψυχολογική επίδραση, αλλά και η ουσιαστική χρήση της θόραξ δεν αποτιμάται. Ήτανε καθοριστική και σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά σε αυτό και εύχομαι πάντα να πετυχαίνετε και να φέρνετε και να συνεισφέρετε με τόσο πετυχημένα project. Ως μηχανικός παραγωγής και διοίκησης θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ και να συγχαρώ τους αποφύτους από σήμερα συναδέλφους. Να τους πω ότι μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά να μην ξεχνάνε ποτέ τον ομφάλιο λόρο της σύνδεσής τους με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Θα πρέπει να συνεχίσουν. Η γνώση είναι τεράστια. Θα πρέπει να εμβαθύνουν. Θα πρέπει να αγωνιστούν πάρα πολύ και σε μεταπτυχιακές σπουδές. Θα πρέπει να μπουν μέσα στη φωτιά με επιμονή, με υπομονή, με πείσμα, με αγώνα, με προσπάθεια και πάντα να τιμούν την ιδιότητά τους ως διπλωματούχοι μηχανικοί. Τα εφόδια που μας έδωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης, θυμάμαι όμορφους όρους οι οποίοι έχουν χαραχθεί στη μνήμη μου και μας ακολουθούν στην καθημερινότητά μας. Όροι όπως βελτιστοποίηση, όροι όπως διαχείριση πεπερασμένων πόρων, όροι όπως πολυκριτήρια ανάλυση. Πράγματα τότε, δεκαετία του 80, πρωτόγνωρα και τόσο ενδιαφέροντα, αλλά και τόσο διαχρονικά, σύγχρονα και απαιτητά στην καθημερινότητα της εργασίας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, τους μέντορές μας που μας προσέφεραν όλη αυτή τη γνώση και συνεχίζουν να τη συνεισφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ σε όλους τους αποφύτους καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο ταξίδι της ζωής ως μηχανικοί, να ευχηθώ υγεία και μακροημέρευση σε αυτούς και συγγενείς τους και σε όλη την μεγάλη οικογένεια του Πολυτεχνείου. Να δράξω της ευκαιρίας ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου και να κάνω μία αναφορά ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στα πρωτόκολλα ασφάλειας, σε αυτές τις οδηγίες που τόσο πετυχημένα είχαμε και έχουμε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όλο αυτόν τον καιρό και το Υπουργείο Υγείας να μας καθοδηγεί. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα. Συγχωρέστε με που παίρνω αυτή την πρωτοβουλία, αλλά θέλω να το πω και να το επαναλάβω. Χρειάζεται προσοχή.
τα μέτρα ασφάλειας και τα μέτρα αυτοπροστασίας και τα μέτρα υγιεινής πρέπει να τηρούνται απαρέκλειτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέα, καλά κάνετε και μας το υπενθυμίζετε. Ακολουθούμε τις συμβουλές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ τιμός, ειδικά στον χώρο του νοσοκομείου. Ελπίζουμε για αυτή τη σταθερή συνεργασία μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Είναι εκφρασμένη, αν μου επιτρέπετε, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως διοικητής, είχα εκφρασμένη την άποψη, την πεποίθηση, και είναι δεδομένο γιατί ήδη το ξεκινάμε, ότι πρέπει να υπάρχει οριζόντια διασύνδεση και υπάρχει και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και των φορέων της πόλης, ένας εκ των οποίων είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πεδία, ήδη τρέχουν project, τα οποία θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες, που θα βοηθήσουν σημαντικά να μεταφερθεί αυτή η γνώση, η παραγόμενη γνώση και έρευνα του Πολυτεχνείου και να υλοποιηθεί μέσα από τους φορούς. Τρέχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είμαστε συνεργάτες και συμμετέχουμε. Θα εμφανιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα για να γίνουν και κτήμα της κοινωνίας. Και επίσης, να συγχαρώ όλες τις υπηρεσίες του Πολυτεχνείου για αυτή την άψογη και άρτια διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε ξανά. Να είστε πολύ καλά. Ναι, θα έχουμε στα νέα μας όλες τις συνεργασίες του Πολυτεχνείου με το Γενικό Νοσοκομείο και σας ευχαριστούμε και σας προσωπικά. Προχωράμε στην κεντρική ενότητα της τελετής. Σήμερα απονέμονται συνολικά 131 διπλώματα. 28 μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, 20 μηχανικών ορυκτών πόρων, 44 ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, 14 διπλώματα μηχανικών περιβάλλοντος, 25 διπλώματα αρχιτεκτών μηχανικών. Λίγα λόγια προς τους αποφύτους μας για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Όταν ανακοινώνετε από τη γραμματεία της σχολής το όνομά σας, θα μπορείτε να ενεργοποιείτε το μικρόφωνο σας για να απευθύνετε ένα ολιγόλεπτο χαιρετισμό στο κοινό. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεστε, αν υπάρχουν μελλοντικά σχέδια και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ξεκινάμε λοιπόν την απονομή διπλωμάτων μηχανικού των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Παρακαλώ τον αναπληρωτή κοσμήτορα της σχολής, καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζωπολίτη, και την γραμματέα της σχολής κ. Δωροθέα Χαρτομιχελάκη για την απονομή των διπλωμάτων. Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει το δίπλωμα με την υψηλότερη βαθμολογία, 7,89, στον κύριο Δεδελούδη Γεώργιο. Ακολουθεί η αλφαβητική ανάγνωση των ονομάτων των αποφύτων μας. Ανδρέου Χρήστος. Αντωνόπουλος Χαράλαμπος. Ασκιανάκη Ιωάννα. Η κυρία Σκιανάκη συμμετέχει στην ψηφιακή απονομή μας. Συγχαρητήρια στην κυρία Σκιανάκη Ιωάννα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την απόκτηση του πτυχίου σας και καλή σταδιοδρομία. Αν θέλετε να πείτε τίποτα, κάτι. Δεν θέλω κάτι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Εντάξει. Ωραία, συνεχίζομαι. Ο κύριος Γαλουζής Νικόλαος. Κύριος Γεωργίου Γεωργία. Κυρία. Γιαμαλής Εμμανουήλ. Γιαννιώτη Γεωργία. Γόντικα Αρσενία. Δημητρίου Ιάσον Χριστοφής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στην ψηφιακή απονομή μας. Συγχαρητήρια στον κύριο Χριστοφή, Ιάσονα Χριστοφή του Δημητρίου, για την απόκτηση του πτυχίου του και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζουμπονίδη. Δεν μπορώ να βάλω την κάμερα, δεν έχω επαρκή σύνδεση. Βρίσκομαι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή. Επέστρεψα πρόσφατα από την πρακτική μου στη Γερμανία. Και αυτό που θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω κυρίως είναι τον κύριο Κονσολάκη για τη συμβολή του σαν υπεύθυνος της διπλωματικής μου εργασίας
για τη στήριξή του και για τον κύριο Ιωάννη Νικολό, που και αυτού η συμβολή ήταν πολύ σημαντική για την ακαδημαϊκή μου πορεία. Αυτά από μένα και συγχαρητήρια και σε όλο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζομαι με την κυρία Ζαρναβέλη Αγγελική, η οποία και εκείνη είναι συνδεδεμένη. Συγχαρητήρια και στην Αγγελική. Χαίρομαι που ιδιαιτέρως είστε όλοι οι φοιτητές εδώ. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και προσωπικά εσάς και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωπουνίδη. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμα μέλη των Πριτανικών Αρχών, αξιότιμοι κύριοι κοσμήτορες, κύριοι καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. Η μέρα αυτή είναι η τιμή της επίσημης ολοκλήρωσης του έργου μας. Κλείνει ένας κύκλος γνώσεων και εμπειριών που αποκτήσαμε ως φοιτητές και όλη τη διάρκεια των σπουδών μας. Διανύουμε μια πρωτόγνωρη περίοδο πανδημίας, η οποία επέφερε αλλαγές και επέβαλε νέες συνθήκες και κανόνες διαβίωσης. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η σημερινή πρώτη ψηφιακή τελετή απονομής διπλωμάτων μηχανικού που διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης και στην οποία κληθήκαμε να είμαστε κοινωνοί. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους καθηγητές που προσέφεραν τα μέγιστα για την απόκτηση των γνώσεων, καθώς και το διοικητικό προσωπικό που στήριξε αγόγγιστα κάθε διαδικασία για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να δώσω στην οικογένειά μου, η οποία στάθηκε αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Θερμά συγχαρητήρια και σε όλους τους συναδέλφους πλέον μηχανικούς και κλείνω με μία φράση από ένα ρητό του αγαπημένου μας Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη: «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, η Αγγελική. Συνεχίζομαι, ιατρού Ευαγγελία. Κλαδάση Άσον, Κουφάκη Αντωνία, Λιβάνης Δημήτριος, Λούμπος Εμμανουήλ, Μακρογιαννάκης Γεώργιος, Μοσχονάς Ιωάννης, Μουντάκης Ευστράτιος, Μουρουζίδου Παρθένα, η οποία είναι συνδεδεμένη στην ψηφιακή μας απονομή. Αγαπητή Παρθένα Μουρουζίδου, συγχαρητήρια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή σταδιοδρομία και καλή συνέχεια. Είναι συνδεδεμένη. Προχωράμε στον κύριο Παπαδοκοκολάκη Γεώργιο, ο οποίος και εκείνος είχε δηλώσει την επιθυμία να συνδεθεί. Το κατάφερε? Ευτύχιος μήπως είναι εδώ. Ευτύχιος, Παπαδοκοκολάκης, ευτύχιος. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στον ευτύχιο Παπαδοκοκολάκη. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και όλες τις επιτυχίες στη μετέπειτα καριέρα του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά και πάντα επιτυχίες και υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παπανικόλα Αλέξανδρο, Ροντογιάννη Σταύρο, Σαριβουγιούκα Γεωργία, Σαριδάκη Αρετή, Σταμαδιάνο Θεμιστοκλή, ο οποίος πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην ψηφιακή μας απονομή. Καλημέρα, αγαπητέ Θεμιστοκλή. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία στη μετέπειτα καριέρα σου. Μπορεί να πεις δύο λόγια, αν θες. Συνεχίζομαι, είναι ο κύριος Σταμέλος Ιωάννης και ο κύριος Χορευτάκης Ιωάννης. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε εκ μέρους του προσωπικού της γραμματείας της σχολής μας να ευχηθώ σε όλους τους αποφύτους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις γνώσεις τους, να πετύχουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους. Μένετε ασφαλείς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Πριν συνεχίσουμε, παρακαλώ όποιος δεν χρειάζεται να ακουστεί, ας κλείσει τα μικρόφωνά του. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Παρακαλώ τον κοσμήτωρο της σχολής, καθηγητή κύριο Εμμανουήλ Μανουτσόγλου και την γραμματέα της σχολής, κυρία Ειρήνη Μαρετάκη, για την απονομή των διπλωμάτων της σχολής. Καλημέρα σας. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει το δίπλωμα με τον υψηλότερο βαθμό 8,73 στην Αγάπη Τευτίκη. Η κυρία Τευτίκη συμμετέχει στην σημερινή απονομή. Γεια σας και από μένα. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, καλή σταδιοδρομία και να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητές και ιδιαίτερα την κυρία Βάμβουκα που ήταν επιβλέπουσα στην διπλωματική μου και τον κύριο Στυλιανό Σφακιωτάκη που ήταν και αυτός αρρωγός στην ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Ο κύριος Μανουτσόγλου θα μιλήσει. Συνεχίζω αλφαβητικά. Αυγουστίνος Μελιανός Χρήστος. Δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο και μιλούσα μόνος μου. Αυτό το διάστημα ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο. Φτάσαμε σε σημείο να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μπροστά σε ένα φωτάκι μιας κάμερας. Το θετικό είναι ότι από την άλλη πλευρά της κάμερας είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο όλων μας για να σπάσουμε αυτή την ψύχρα που υπάρχει. Μέχρι στιγμής είμαστε όλοι δαγκωμένοι, όλοι είμαστε... Γιατί είναι πρωτόγνωρα αυτά να εμφανιζόμαστε μπροστά στην κάμερα. Ας ξεκινήσω λοιπόν με κάτι πάρα πολύ απλό. Κυρία Τευτίκη, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, εσείς όχι μόνο έχετε καταφέρει την πρωτιά, αλλά ως αντιπρόσωπος του φίλου σας έχετε καταφέρει κάτι που οι περισσότερες κοπελιές δεν έχετε συνειδητοποιήσει. Ξέρετε, ίσως δεν το ξέρουν και οι άλλοι, μέχρι τη δεκαετία του 70 στις μεταλλευτικές στοές ανά τον κόσμο δύο όντα δεν επιτρεπόταν να μπουν. Οι γάτες και οι γυναίκες. Και μέσα σε μόλις μερικές δεκαετίες έχετε πάρει τα ηνία, όχι από τους άντρες, αλλά έχετε ανέβει σε αυτό το μεγάλο άρμα της μεταλλευτικής και συναγωνίζεστε μαζί με τους συναδέλφους σας. Γι' αυτό σας αξίζει όχι μόνο για την πρωτιά, αλλά για τον αγώνα που κάνετε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά και να έχετε τις ίδιες επιδόσεις και αποδόσεις σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουτσόγλου, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλους τους καθηγητές μου που μου δώσαν όλα αυτά τα εφόδια για να μπορέσω να τα καταφέρω και αποτελούσατε για μένα έμπνευση όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Συνεχίζω αλφαβητικά. Αυγουστίδης Μεριανός Χρήστος. Και ο κύριος Αυγουστίδης βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και κυρίως την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου στη διπλωματική, κυρία Βάμβουκα. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά και υγεία πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα αυτούς στους δύσκολους καιρούς. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Αυγουστίδη, αν και είπα αυτά τα ολίγα αλλά σημαντικά για τις συναδέλφους σας πλέον, δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζετε να παραμένετε οι ζορμπάδες της Ελλάδας και του κόσμου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, σας το έχω πει δεκάδες φορές στο μάθημα, ότι είστε η βάση του υλικού μας πολιτισμού. Χωρίς εσάς, χωρίς τους μελλοντικούς μηχανικούς ορυκτών πόρων, δεν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το πολιτισμικό επίπεδο που έχουμε καταφέρει ως ανθρωπότητα. Προσπαθήστε δυναμικά να ανταποκριθείτε σε όλα όσα πήρατε από το Ίδρυμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανούτσουλου. Συνεχίζουμε. Βαγενά Ελένη, Γκούμας Γεώργιος. Και ο κύριος Γκούμας βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Έχει συνδεθεί ο κύριος Γκούμας. Ο κύριος Γκούμας, πού είναι ο κύριος Γκούμας? Γεώργη, πού είσαι? Να το απευθύνω
τα συγχαρητήρια, εγκάρδιες ευχές από όλους, να συνεχίσει έτσι δυναμικά την πορεία του και κάθε επιτυχία στη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Καμπόλης Γεώργιος, Καπαχτσή Σοφία, Κοπασάκης Τηλιανός, Μαρκουλάκης Αλέξανδρος, Μιχαήλ Ιωάννης, Μπαλαμώτης Ιωάννης, Μπούμπουρης Μαρκατονάτος Αλέξανδρος, Ξενάκη Αναστασία, Πανουτσόπουλος Αθανάσιος, Ροβίθης Δημήτριος, Σαμιωτάκη Αρετή, Σπυροπούλου Μαρίνα Ευαγγελία, Ταραντήλης Παναγιώτης, Τρυπηδάκης Γεώργιος, και ο κύριος Τρυπηδάκης είχε δηλώσει τη συμμετοχή του σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι συνδεμένο. Καλώς Γεώργης. Πού είναι ο Γεώργης? Καλημέρα σε όλους. Τρυπηδάκης. Πού είσαι, Γεώργη? Γεια σας. Συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές που τα κατάφεραν. Και θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για τις γνώσεις που μας προσφέρανε και για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρυπηδάκη, είστε στο Ηράκλειο τώρα? Εδώ και αρκετά χρόνια έχω ζω στο Ηράκλειο. Δεν κουνιώσαστε πολύ εκεί τώρα, έτσι. Μη φοβόσαστε, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το έχουμε πει στην αίθουσα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Θα πρέπει να... Ερωτησούλα, έχω πάρει για αυτούς. Μάλλος ο Γιώργης. Αλλά εγώ θα... Λοιπόν, να ευχηθώ σε κάθε περίπτωση να είστε γεροί και δυνατοί και να έχετε κάθε επιτυχία σε κάθε βήμα της ζωής σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και η τελετή μας ολοκληρώνεται με την απονομή των πτυχίων στον Τζιπτσί Βασίλειο και στον Τζιόλι Αλέξανδρο. Να ευχηθώ και εγώ εκ μέρους της Γραμματείας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συγχαρητήρια σε όλους τους αποφύτους του Πολυτεχνείου και καλή σας διαδρομία. Συγχαρητήρια λοιπόν στους αποφύτους της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και συνεχίζουμε την απονομή με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Παρακαλώ τον Κοσμήτορα, καθηγητή Αθανάσιο Γιάβα και την γραμματέα της Σχολής, κυρία Βασιλική Γρηγοράκη, για την απονομή των διπλωμάτων. Καλημέρα και πάλι. Αρχικά, θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους διπλωματούχους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Είμαι σίγουρος ότι μετά από αρκετά χρόνια σκληρής δουλειάς έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ακολουθήσετε μία επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. Είμαι σίγουρος ότι έχετε μάθει να σκέφτεστε, κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο στην πολύπλοκη, αβέβαιη και εξαιρετικά απαιτητική σύγχρονη πραγματικότητα. Εύχομαι να έχετε υγεία και πολλές επιτυχίες. Τέλος, ελπίζω ότι μετά από χρόνια θα θυμάστε τη σχολή ήμι, τα χρόνια που περάσατε μαζί μας με νοσταλγία. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει το δίπλωμα με το μεγαλύτερο βαθμό 9.47 στον Ζαχαριουδάκη Χρήστο. Κύριε Ζαχαριουδάκη, θερμά συγχαρητήρια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αποφύτους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κατεπιαστούν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η απονομή συνεχίζεται με αλφαβητική σειρά. Ανδριανάκη Εμμανουήλ. Κύριε Ανδριανάκη, έχετε το λόγο. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνδρομή και στους υπόλοιπους από... Ανέστη Εφροσύνη. Κυρία Ανέστη, έχετε το λόγο. Χαίρετε. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές του ΙΜΗ για όλες τις γνώσεις που μετέδωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ για τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον κύριο Αντώνη Δελγιανάκη, καθώς και όλους τους συμφοιτητές με τους οποίους συνεργαστήκαμε σε ομαδικές εργασίες. Και τέλος ευχαριστώ τους γονείς μου, οι οποίοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια υλικά και ψυχικά. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι υγεία σε όλους. Αποστολάκης Απόστολος. Κύριε Αποστολάκη, έχετε το λόγο. Συνεχίζουμε. Βασιλόπουλος Αλκιβιάδης. Βρατσάνος Γεώργιος. Γκουντούμας Φίλιππος. Γουμάγιας Κωνσταντίνος. Κύριε Γουμάγια, σας ακούμε.
Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πολυτεχνείο Κρήτης και τους καθηγητές μου για την ευκαιρία που μου έδωσαν να διεκδικήσω ένα τόσο αξιόλογο πτυχίο. Τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον Φώτη Κανέλο. Και επιπλέον θα ήθελα να δηλώσω την εγνωμοσύνη μου στους δικούς μου ανθρώπους που με στήριξαν σε όλη αυτή την πορεία, τους φίλους μου. Να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες. Αυτό. Ευχαριστώ. Διαμαντής Χρήστος. Δράκος Βυσάριος. Εφρεμίδης Μιχαήλ. Ζιώγας Ιωάννης Παναγιώτης. Καλέργης Γεώργιος. Καλιάρας Απόστολος. Καραβασιλείου Εκατερίνη. Κυρία Καραβασιλείου, σας ακούμε. Γεια σας. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Α, ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Πολυτεχνείο και το ΙΜΗ που το έχω στην καρδιά μου και ήδη μου έχει ανοίξει αρκετές πόρτες. Ακόμη δεν αποφύτησα. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, τον κύριο Ευρυπίδη Πετράκη και τη μαμά μου, τον παπά μου και τον παππού μου. Ευχαριστώ πολύ και υγεία σε όλους. Συγχαρητήρια. Καραγεωργιάδης Αναστάσιος. Κύριε Καραγεωργιάδη, σας ακούμε. Καλημέρα και συγχαρητήρια σε όλους. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για όλη αυτή την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια και καλή συνέχεια σε όλους και καλή σταδιοδρομία. Καραγεωργίου Κανίν Χρήστος. Κασφίκης Κωνσταντίνος. Κατσούδας Παναγιώτης. Κύριος Κατσούδας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές του ΙΜΗ και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για τη στήριξη και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Κεφάλας Βασίλειος. Κορμπή Κωνσταντίνα. Κουτσάκη Ελένη. Κυρία Κουτσάκη, σας ακούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ όλο το διδακτικό προσωπικό της σχολής και κυρίως την κυρία Ελευθερία Σεργάκη και τον κύριο Σταυρακάκη για τη βοήθειά τους στη διπλωματική μου εργασία και φυσικά την οικογένειά μου για τη στήριξή τους. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Καλημέρα. Κυπαρισσάς Νικόλαος. Κύριε Κυπαρισσά, σας ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Πολυτεχνείο Κρήτης για όλα αυτά τα χρόνια. Τους καθηγητές μας, το προσωπικό, όλους τους συμφοιτητές μου που με βοήθησαν και με στήριξαν. Και καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία σε όλους τους απόφοιτους με ό,τι καταπιαστούν στα επόμενα τους βήματα. Να είστε όλοι καλά. Συγχαρητήρια. Λούκας Χαρίσιος. Μαυροματάκης Ιάσων. Κύριε Μαυροματάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ακούτε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και συγκεκριμένα τον κύριο Σαυρακάκη και την ωραία συνεργασία που είχαμε. Την οικογένειά μου που με στήριξε πάρα πολύ. Και φυσικά όλους τους φίλους μου, είτε τους έκανα μέσα σχολή, είτε προϋπήρχαν και να ευχηθώ σε όλους πάρα πολύ καλή σταδιοδρομία και συνέχεια στη ζωή τους με ό,τι και να ασχοληθούν. Μπαρμπαγιάννης Χρήστος, Μπολωνάκης Γεώργιος, Μποτωνάκης Τηλιανός. Κύριε Μποτωνάκη, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους καθηγητές. Θα σας ευχαριστήσω για την σημερινή απονομή και θέλω να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία σε όλους τους επιτυχώντες. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Παπαθανασίου Θεόδωρος. Παπαργυρίου Αθανάσιος. Κύριε Παπαργυρίου, σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Πατήκος Ιωάννης. Πατρίκας Αθανάσιος. Κύριε Πατρίκα, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλους. Παρακτηρία. Παιδιαδίτης Δημήτριος. Σας ακούμε, κύριε Παιδιαδίτη. Να σας καλημερίσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα παιδιά που πήραν το πτυχίο τους σήμερα. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Πολυχρονάκης Ανδρέας.
Και εσείς, κύριε Πολυφωνάκη, ελάτε. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που μας βοηθήσαν στη διάρκεια του σπουδών μου, ειδικά την κυρία Κατερίνα Μανιά, που ήταν υπεύθυνη της διπλωματικής συνεργασίας και συνεχίζει να με καθοδηγεί και στο διδακτορικό μου δίπλωμα. Και τέλος, θα ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, καθώς και την κοπέλα μου που με στηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια του σπουδών. Γεια σας και από μένα. Ωραία. Μυρναίος Δημήτριος. Σπυριδάκη Στυλιανή. Κυρία Σπυριδάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Το πήραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και από αυτές τις συνθήκες. Έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις, εννοείται, από το Πολυτεχνείο Κρήτης και εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά, με υγεία, τύχη σε όλα και να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Αυτό. Μέσα από τα δύσκολα και τα εύκολα, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Στοικοτίδης Σταμάτιος. Τυριακίδης Νικόλαος. Κύριε Τυριακίδη, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνδεδρομία σε όλους. Συγχαρητήρια. Τιτάκης Γεώργιος. Τσέκος Νικόλαος. Κύριε Τσέκο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντά μου καθηγητή και αντιπρίτανη τον κύριο Ζερβάκη για τη βοήθεια στη διπλωματική εργασία και τη στήριξή του. Εύχομαι υγεία σε όλους σας στο διδακτικό προσωπικό για τους δύσκολους καιρούς τώρα που θα έρθουν για να τα καταφέρουμε. Συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Φαρίνης Γεώργιος. Φουστέρης Γεώργιος. Κύριε Φουστέρη, σας ακούμε. Καλημέρα σας από τη Σαντορίνη. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στους φίλους μου που σήμερα παίρνουμε πτυχίο όλοι μαζί, παρόλο που δεν είναι δυνατή η φυσική μας παρουσία. Ωραία, συγχαρητήρια. Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Χατζηδάκη Ελευθερία. Από τη Γραμματεία ΗΜΗ, πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αποφύτους. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους 44 ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Μας αρέσει να ακούμε από τους αποφύτους μας και πού βρίσκονται. Συνεχίζουμε με την επόμενη σχολή, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Παρακαλώ τον κοσμήτορα της σχολής, καθηγητή κύριο Μιχαήλ Λαζαρίδη, και την γραμματέα της σχολής, κυρία Γεωργία Πονηλίδου, για την απονομή των διπλωμάτων. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά, τους φοιτητές μας που παίρνουν σήμερα το πτυχίο τους, τις οικογένειές τους για όλο τον αγώνα που έχουν κάνει και ηθικό και υλικό φυσικά, με όλα αυτά που έχουν προσφέρει. Χαίρομαι για την παρουσία σας, τα γέλια σας. Μας δίνουν αρκετή ενέργεια και εμάς να συνεχίσουμε. Και θέλω να πω ότι ίσως όχι πριν από λίγα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, ήμουν και εγώ στη θέση σας που πήραμε και εμείς το πτυχίο. Ο δρόμος είναι, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον για όλους, με τις επιτυχίες, τα χαμόγελα, τις αποτυχίες, δάκρυα, χαρές. Ελπίζω σε όλους καλή σταδιοδρομία, δύναμη, κουράγιο και να συνεχίσετε, παιδιά, με αυτή τη δύναμη που έχετε αρχίσει τώρα. Πολλά συγχαρητήρια και από τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σας ευχόμαστε πάνω απ' όλα να είστε υγιείς και τυχεροί και όλα τα άλλα θα έρθουν. Το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος για αυτή την απονομή, κύριε Μανούτσογλου, οι γυναίκες και οι γάτες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουμε γυναίκα λοιπόν και πάλι με το μεγαλύτερο βαθμό. Είναι η κυρία Φασουλέτου Δήμητρα, με Λίαν Καλός, 7,75, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Συνεχίζοντας αλφαβητικά, έχουμε τον κύριο Αγγελή Παναγιώτη, ο οποίος έχει συνδεθεί. Ναι, κύριε Αγγελή, ο λόγος εσάς. Ακούτε. Ναι. Σας ακούω. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές του ΜΥΠΕΡ και κυρίως τον κύριο Ξεκουκλωτάκη που ήταν επιβλέποντας καθηγητής μου. Συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους και καλή σταδιοδρομία. Συνεχίζουμε με την κυρία Αναστασάκη Σαρή Διονυσία Μαρία, που έχει συνδεθεί.
Κυρία Σαρή. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καθηγητές μου και να πω συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μου και καλή σας επιδρομία. Ακολουθεί ο κύριος Βάρδας Κωνσταντίνος, η κυρία Γιαννίκη Ελένη, η κυρία Δημητρίου Βασιλική, που είναι συνδεδεμένη. Κυρία Δημητρίου. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μάλλον όχι. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κουτσέλη Λεωνίδα, τον κύριο Καψή Φώτιο, τον κύριο Κολοσσιώνη Άγγελο, τον κύριο Μποσιόλη Κωνσταντίνο, που είναι συνδεδεμένος. Κύριε Μποσιόλη. Όχι, τελικά. Την κυρία Μπουλούγαρη Αγγελική, την κυρία Παπαδάκη Ελισάβετ, που είναι συνδεδεμένη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή σταδιοδρομία. Συγχαρητήρια, Ελισάβετ. Τον κύριο Τσίντζουρα Αλέξανδρο, την κυρία Φασουλέτου Δήμητρα, που την αναφέραμε και πριν, και την κυρία Χουσέιν Μαρία Γεωργία. Κυρία Χουσέιν. Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους καθηγητές μου, αλλά καθώς και τους γονείς μου, που με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά και όλη μου την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους 14 νέους μηχανικούς περιβάλλοντος. Ολοκληρώνουμε με τη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών. Παρακαλώ τον κοσμήτορα της σχολής, καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Προβλητάκη, και την γραμματέα της σχολής, κυρία Γαλάδια Μαλαντάκη, για την απονομή των διπλωμάτων. Καλησπέρα και από μένα. Έχοντας την τιμή σήμερα να εκπροσωπώ εδώ τη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών, εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ποιητές μας, πλέον απόφοιτοι, κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα στον δύσκολο επαγγελματικό βίο που θα ακολουθήσουν. Εύχομαι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια να τα θυμούνται οι απόφοιτοί μας, να έχουν καλές αναμνήσεις. Σίγουρα υπήρξαν δύσκολες και εύκολες στιγμές, μπορεί να πει κάποιος, γιατί οι σπουδές γενικώς στην αρχιτεκτονική είναι δύσκολες, δεν είναι τόσο εύκολες. Αλλά εύχομαι το τελικό ισοζύγιο να είναι θετικό. Κυρίως αυτό που ευχόμαστε όλοι όμως οι συνάδελφοι είναι να έχουν πάρει οι απόφοιτοί μας όλα εκείνα τα εφόδια που θα μπορούν να τους βοηθήσουν, να τους φανούν χρήσιμα στους αγαπητούς απόφοιτούς μας στα ενδιαφέροντα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνω το λόγο, κύριε. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών απονέμει δίπλωμα με τον υψηλότερο βαθμό 8,74 στον κύριο Παπαδάκη Μύρωνα. Ακολουθεί απονομή των διπλωμάτων κατά αλφαβητική σειρά. Ανδρεάδης Αντώνιος, Ανδρεδάκη Σπυρίδων, Αχμέτα Ραμ, μας έχει ενημερώσει ότι θα συνδεθεί. Κύριε Αχμέτ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές μου και ιδιαίτερα τον κύριο Αλέξανδρο Βαζάκα και την κυρία Δεσπίνα Δημέλη που με βοήθησαν στην ερευνητική και στη διπλωματική μου. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή συνέχεια σε όλους. Τα συγχαρητήριά μου και καλή συνέχεια. Βουλγαράκη Νίκη, η οποία επίσης έχει συνδεθεί. Καλημέρα σας. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους που μας βοήθησαν σε αυτή την όμορφη πορεία. Ιδιαίτερα την κυρία Κοτσάκη και τον κύριο Βοζάκα που ήταν η βοηθή μου στην ερευνητική και στην διπλωματική, αλλά και όλο το προσωπικό που ήταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και μας βοηθούσε με κάθε τρόπο. Και τέλος να ευχαριστήσω και τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν μαζί μου σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Τα συγχαρητήριά μου, κύριε Βουλγαράκη. Γιωβάνογλου Ροξάνη, Κανδυλόρου Φωτεινή, Καπατσόρη Μαρία Τίνα, Καροφυλάκη Μαρία, μας έχει ενημερώσει ότι θα συνδεθεί. Γεια σας, με ακούτε. Γεια σας, κυρία Καροφυλάκη, σας ακούμε, ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από την Ιταλία. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που παίρνουν σήμερα το πτυχίο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καραμανέα, την υπεύθυνή μου στην διπλωματική εργασία, για την πολύτιμη βοήθειά της, αλλά και όλους τους καθηγητές για τη συμβολή τους όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τους φίλους μου για όλη τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλά στα διαδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά πάντα. Κυριαζίδη Αναγνωστοπούλου Δανάη. Κυριακοπούλου Αναστασία Μαρία. Μας έχει ενημερώσει ότι θα συνδεθεί. Καλησπέρα κυρία Κυριακοπούλου. Γεια σας. Χαιρετίζω στο παιδί, με ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Γεια σας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους πήραν το πτυχίο τους τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ προφανώς την οικογένεια και τους φίλους και είναι ιδιαίτερα ευχαριστώ στον κύριο Γκρίνη που ήταν επιβλέποντάς μου και το Εργαστήριο Μεταβολών, Ευθειών και Περιβαλλόντων που με στήριξε όλο αυτό το διάστημα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Μανολεσάκη Χριστίνα, Ματσούκη Σπυρίδων, Μισιάκα Χρύσα, είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Με ακούτε? Καλησπέρα κυρία Μισιάκα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για την καθοδήγηση, το οικογενειακό μου περιβάλλον για την ηλική και ηθική υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους οικείους μου για τις αξέχαστες στιγμές. Υγεία και επίτευξη στόχων για όλους τους αποφύτους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μισιάκα. Καλή συνέχεια. Μιχελάκη Μαρία, η οποία επίσης είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Γεια σας. Καλησπέρα κυρία Μιχελάκη. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω για όλους όσους απογοητεύτηκαν σαν εμένα που δεν έγινε με τη φυσική μας παρουσία η εργομοσία, ότι σημασία έχει το πτυχίο και το πήραμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή συνέχεια. Τα συγχαρητήρια και πάλι. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παπαβασιλείου Ορέστη Φώτιο, ο οποίος έχει ζητήσει να συνδεθεί. Καλησπέρα κύριο Παπαβασιλείου. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης και να κάνω και μια ειδική μία στην κυρία Δημέλη Δέσποινα, που ήταν η επιβλέπουσα καθηγήτρια στην ερευνητική μου εργασία, και στον κύριο Τζομπανάκη Αλέξιο, ο οποίος ήταν ο επιβλέπων στην διπλωματική μου εργασία. Και να πω συγχαρητήρια σε όλους, καλή σταδιοδρομία σε όλους μας και ένα καλό κουράγιο για τις μέρες που περνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σταδιοδρομία. Παπαγιάννη Ευαγγελία, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους. Ευχαριστούμε. Τα συγχαρητήρια και πάλι. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος. Παπαχρήστου Καλλιόπη. Έχει ζητήσει να συνδεθεί. Καλησπέρα κύριε Παπαχρήστου. Καλησπέρα. Μπορεί η συνθήκη να είναι ιδιάζουσα σήμερα, το συνέστημα όμως παραμένει το ίδιο τελικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τζομπανάκη Αλέξιο για τα τελευταία 2 χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά συναδέλφους και υγεία και αντοχή για ό,τι έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Τα συγχαρητήριά μας. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε. Πεντάρη Ευαγγελία, Πετρά Ροδιά, Πιλάτου Ελένη. Κυρία Πιλάτου, έχει ζητήσει να συνδεθεί. Καλησπέρα, κυρία Πιλάτου. Γεια σας. Ήθελα να πω ευχαριστώ πολύ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους τους καθηγητές και τη διοίκηση. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Ορέστη Παπαβασιλείου, που συνεργαζόμασταν σχεδόν σε όλα τα μαθήματα μαζί. Και τους φίλους μου και την οικογένειά μου που έχουν έρθει όλοι. Είμαστε στα Χανιά για να πάρουμε το πτυχίο και από τη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα συγχαρητήριά μας. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε. Πιτηρόπουλος Κοντονής Φίλιππος, Τζόρτζι Φιλιά, Τσαγκατάκη Τσιρίγκα Δάφνη, η οποία έχει ζητήσει να συνδεθεί. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και καλή σταδιοδρομία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Τελειώσαμε την απονομή στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών και να ευχηθούμε και εμείς από τη Γραμματεία να συγχαρούμε όλους τους αποφύτους και να τους ευχηθούμε πρωτίστως υγεία και κατόπιν επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές τους. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους απόφοιτους της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών και στις οικογένειες που είναι κοντά και εμφανίζονται και τους βλέπουμε. Κάποιοι από τους απόφοιτους μας δεν προλάβαν να συνδεθούν, οπότε ήδη ξέρω ότι η κυρία Μουρουζίδου από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης θα ήθελε να μας μιλήσει, οπότε έχει το λόγο. Κυρία Μουρουζίδου. Άτυχη, κυρία Μουρουζίδου. Κυρία Μουρουζίδου, λυπόμαστε, συγχαρητήρια. Ελπίζουμε ότι μας ακούτε τουλάχιστον. Υπάρχει μάλλον τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ωραία. Έχουμε μερικούς ακόμα απόφοιτους που θα ήθελαν να μιλήσουν και δεν πρόλαβαν. Θα προσπαθήσουμε όποιος μπορεί άμεσα να μιλήσει. Δεν έχουμε τα ονόματα. Ο κύριος Μποσιόλης, αν ήθελε να μιλήσει. Μας ακούει ο κύριος Μποσιόλης. Είναι ενεργό το μικρόφωνο, παρόλα αυτά δεν ακούγεται κάτι, μάλλον δεν έχει επιλεγεί σωστά. Και ο κύριος Αποστολάκης, αν θα ήθελε. Καλημέρα σας. Να ακούτε. Ναι. Έχω μπει από άλλη συσκευή. Από ασυγκριτήρια εδώ πέρα. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τους καθηγητές για τη στήριξή τους και για το έργο που μας παρήχαν. Θα ήθελα να ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξή τους. Καλή σας αυτοκίνητα σε όλους τους ατόμους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Κύριε Κρήτανη, γνωρίζετε άλλον απόφοιτο που θα ήθελε να μιλήσει? Νομίζω δεν έχουμε άλλη εκκρεμότητα. Πολύ ωραία. Οπότε, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να ευχηθούμε την καλύτερη σταδιοδρομία σε όλους τους νέους μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και επίσης να σας πούμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε την πορεία σας. Κρατήστε επαφή με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μπορείτε να το κάνετε μέσω της κοινότητας των αποφύτων του Ιδρύματος και την πλατφόρμα του UC Alumni. Ευχόμαστε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και σε όλους να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να χωριστούμε σε δωμάτια στο Zoom και να βγάλουμε φωτογραφίες σε ένα σχολή. Συμφωνώ. Πολύ όμορφο, δεν το σκεφτήκαμε. Τώρα δεν θα έχουμε αναμνηστικές. Έπρεπε να το είχαμε προετοιμάσει. Θα υπάρχει όμως το βίντεο, θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε screenshots από εκεί. Επίσης, κύριε Αντιπλήτα, για να πούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο επόμενο τέπος του περιοδικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οπότε, ελπίζουμε να μας δώσετε την άδειά σας και γραφτά να χρησιμοποιήσουμε το print screen με την εικόνα σας. Ήταν πολύ ώρα που σας είχαμε κοντά. Αυτό είναι αλήθεια. Να αναφέρω και εγώ ότι είχαμε και περί τους 250 θεατές από το Facebook που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση. 250 συνδέσεις. Και μας άρεσε πολύ και η συμμετοχή της οικογένειας όπου υπήρχε. Ωραία. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σου, Κατερίνη. Γεια σας. Και καλό καλοκαίρι. Με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να το απολαύσουμε. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ιδιαίτερα εγώ θα ήθελα να πω τα συγχαρητήρια στον Τάσο του Καραγεωργίου που πήρε το δίπλωμά του σήμερα και δουλέψαμε μαζί. Καλές επιτυχίες σε όλους. Καραγεωργιάδη, συγγνώμη το λάθος του ονόματος. Και από μένα καλή συνέχεια, καλή σταδιοδρομία, ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας από εδώ και πέρα. Και μην μας ξεχνάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο. Καλή επιτυχία σε όλους. Για μιλά, τα βγούμε. Μιλάμε, θα γραφούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουδάκη, ιδιαίτερα εσάς. Ήταν τελικά μια πάρα πολύ συγκινητική απονομή. Εγώ τουλάχιστον την απόλαυσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε καλά όλοι. Παρόλο από απόσταση, Μιχάλη, ήταν πολύ κοντά. Πολύ ωραία εμπειρία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλες. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά. Και χρόνια πολλά, Ντόρις, και πάλι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ότι επιθυμείτε όλοι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια.